Οκ, στην αρχή λες τι ωραία, να θα ξεκουραστώ. Πάρα ναι. πολύ ωραία. Για πες, για πες, για πες. Αυτό είπα μόνο. Θα ξεκουραστώ ναι. πάρα πολύ ωραία. Σπίτι. Ξεκουράστηκες. Πάρα πολύ πια. Πιστεύω ότι έχω ενέργεια να σκαρφαλώ στο λιγαβιτό. Μια και το έζησες φέτος. Τι μπορεί να κάνει κανείς, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που είναι. Που είναι σαν και εμάς, εν πάση περιπτώσει. Σαν και εσένα δεν είναι κανείς, εσύ είσαι υπερδραστήριος. Αλλά πού να έχει σχέση με αυτή τη δουλειά που βλέπεις κόσμο, κάνεις πράγματα, αλλάζουν ναι. τα πράγματα. Όταν φτάνεις να πεις πω, πω έχω χρόνο να ξεκουραστώ. Ναι. Τι. Τίποτα. 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 Γιατί. Βάζω και ένα γεια μπροστά. Γιατί. Κοίταξε να δεις, δεν σου λέω, δεν το είχα προγραμματίσει καθόλου να καθίσω τόσο πολύ. Οπότε δηλαδή δεν είχα στο μυαλό μου τι ώρα θα κάτσω να ξεκουραστώ. Είχα βάλει πάλι στο μυαλό μου ένα πρόγραμμα λίγο πιεστικό. Γυρίσματα, μετά πρόβες και μετά γυρίσματα και μετά παράσταση. Ναι. Οπότε δεν έκατσε αυτό και είχα γυρίσματα και μετά καθόμουν. Τι έκανες μετά, βλέπεις φίλους σου. Γιατί εντάξει, και πολλούς που δεν είχες το χρόνο να τους δεις ή που δεν είχαν και αυτό το είδα χρόνο. Λίγο, Ελένη, δεν ήθελα να δω και άνθρωπο. Εντύπωση μου. Αλήθεια λες. Αλήθεια. Ούτε να πεις βγήκα, ούτε διασκέδασα να πεις έκαψα και το πελεκούδι. Ήμουν σπίτι. Δεν πήγες πουθενά. Όχι. Ούτε ταξίδια έκανα. Ένα ταξίδι. Ένα. Μόνο. Τόσους μήνες. Ένα μόνο σου λέω. Τώρα σου λέω δεν ήταν τα πράγματα ας πούμε. Δεν, δεν ήταν παιδί μου ωραία φάση καθόλου. Καθόλου. Δεν πέρασα πολύ ωραία. Δηλαδή το πήρα πολύ στραβά. Ήταν δηλαδή η οπτική μου που με έκανε να είμαι έτσι. Το πήρα πολύ στραβά, επειδή ακριβώς το προγραμμάτισα και μου συνέβη, δεν το είχα στο μυαλό μου σχεδιάσει. Ρε Σινίκο, το χιούμορ σου το είχες τουλάχιστον όλη αυτή την περίοδο. Αντιμετώπιζες όλα αυτά που για σένα ήταν λίγο χιούρια. Με πλα... Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ο... ναι αλλά ντάδα. Απίστευτο. Δεν πεθαίναμε και στα γέλια στο σπίτι. Σε τέτοια βάση. Με τι από την παρέα σου ήθελες να κάνεις πιο πολύ παρέα, με αυτούς που ήταν στα πάνω τους ή με αυτούς που ήταν στα κάτω τους? Κοίταξε, γενικά και η παρέα μου φέτος μας άγγιξε ένα μαγικό ραβδάκι. Μας άγγιξε ένα μαγικό ραβδάκι. Οπότε ήμασταν πολύ επιτυχημένοι όλοι ταυτόχρονα. Έλα, ρε Νίκο. Ναι, μωρέ, συζητούσαμε την επιτυχία μας. Ναι, πολύ καλά. Πολύ. Δεν ξέρω, ποδαρικό. Ποδαρικό και οι πέντε. Με μια δρασκελιά. Ναι, όχι. Εντάξει, όχι. Δηλαδή, εγώ περίμενα το Γενάρη, δηλαδή να φύγει το έτος, αλλά μετά κατάλαβα ότι βλακεία, γιατί μάλλον επειδή δουλεύουμε τηλεόραση, πάει σε ζώνη. Φιλαράκια σου τα συζητάγατε έτσι μεταξύ. Γελάγατε καθόλου. Δεν μαζευόμασταν να τον κλάψουμε. Γελάγαμε. Γι' αυτό και μαζευόμασταν. Για να κάνει ένα τον άλλον τύπο. Έλα, μωρέ, και δεν αυτό, και τι ωραία. Αλλά τίποτα έτσι. Φεύγαμε μετά σκιές. Αυτό που δεν έχεις να ξυπνήσεις για τίποτα την επόμενη μέρα, εντάξει. Μπορώ να καταλάβω το φωνιά. Αυτό. Όταν είσαι μέσα σε αυτή τη ρόδα που γυρίζει και τρέχουμε, φαντάζει υπέροχο για κάποια στιγμή. Ούτε καν. Ψέμα. Γένατο στο πλατό. Μην καθίσεις μία μέρα. Μην κάνεις τα.